Έχουμε άλλη απίστευτη εξέλιξη στην ιστορία με τη δολοφονία στα Καλλίδια. Όπου ο δράστης μετά από αρκετές ημέρες, μετά από αρκετές εβδομάδες, έχει περάσει αρκετός καιρός, βέβαια. Ναι. Συνελήφθη και τι είπε, ότι του είχε κάνει μάγια, λέει. Τον έκλειβε στα κοινόχρηστα και γι' αυτό τον σκότωσε τον άνθρωπο. Η γυναίκα του, λέει, η γυναίκα του συγκεκριμένου ήταν η διαχειρίστρια του θύματος. Και τον κλέμαζε στα κοινόχρηστα. Τον κλέμαζε στα κοινόχρηστα και του είχαν κάνει, λέει, μάγια. Και μένα στην ίδια πολυκατοικία. Ναι. Απίστευτα τα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για αυτό το στιγερό έγκλημα. Πάμε να δούμε όμως και να ακούσουμε ποιες είναι οι πρώτες δηλώσεις του, του δράστη, την ώρα που τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέμε, είναι η υπόθεση η οποία είχε γίνει. Δεν ξέρω αν έχω το συνάδελφο στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας βοηθήσει. Είμαι και σας ακούω προσεκτικά. Η δολοφονία αυτή έχει συμβεί, σκεφτείτε, από τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα ο 32χρονος δράστης, ο οποίος κυριολεκτικά μακέλεψε τον άνθρωπο αυτό, αν είναι δυνατόν τον άνθρωπο, αν είναι δυνατόν τον 62χρονο. Γιατί όπως παραδέχτηκε ο ίδιος στους αστυνομικούς της Αλβανίας, όπου εκεί είχε καταφύγει και εκδόθηκε μόλις προχθές στην Ελλάδα. Λοιπόν, είπε τι, το ανήκουστο, ότι λόγω της διένεξης που είχε ο ίδιος με τη γυναίκα αρχικά του θύματος, η οποία ήταν διαχειρίστρια, αποφάσισε να τον δολοφονήσει. Επικουρικά μάλιστα ισχυρίστηκε τι, ότι του έκαναν δίθεν μάγια οι άνθρωποι και γι' αυτό ήθελε να τον βγάλει, να τον ξεπαστρέψει, να τον διώξει από τη ζωή. Μάλιστα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα και να πούμε ότι ο συγκεκριμένος είχε καταφύγει στην Αλβανία, χωρίς να την Αλβανία, είχε καταφύγει εκεί για να γλιτώσει ίσως τη σύλληψη από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι ακριβώς έγινε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο δράστης, παρακαλώ. Μου έκανε μάγια και μαζί με τη γυναίκα του που ήταν διαχειρίστρια στην πολυκατοικία. Με έκλεβαν και στα κοινόχρηστα. Αγόρασα ένα όπλο από το Μενίδη και το σκότωσα. Στη συνέχεια το πέταξα στη θάλασσα, σε ένα σημείο στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου. Αλλά δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε όμως και τον Πέτρο Φιλίππου, το Δήμαρχο. Ναι, το Δήμαρχο. Να ακούσουμε τι λέει. Πραγματικά ευχάριστο που αυτές οι γιορτινές μέρες. Εξιχνιάστηκε ένας φόνος που είχε γίνει εδώ στο κέντρο υγείας με κάποιον υπάλληλο, ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος υπάλληλος και ένας εξαίρετος άνθρωπος και οικογενειάρχης, από όσα γνωρίζουμε.